Καλό μεσημέρι με το καθημερινό πατροπαράδοτο ξεφωνητό για την ώρα έναρξης εκπομπής. Ξεκινάμε και σήμερα. Η τελευταία μέρα ήταν αυτή. Δεν θα ξαναγίνει. Τέλος. Άντε γιατί πολύ παραπήγε με τους προηγούμενους. Άντε επαγγελματίες. Λοιπόν. Κοίτα, ξέρω να μιλήσετε και για μπάλα λίγο. Να πας στο διάλογο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να περιορίσει τον άλλο θα πει. Ό,τι θέλει ο καθένας. Ναι. Ο ένας μιλάει για σινεμά. Ο άλλος μιλάει για αυτό, ο άλλος μιλάει για ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Ήρθε ένα μήνυμα το οποίο... Είναι η τελευταία εκπομπή, η επόμενη σεζόν. Αν δεν κλείνει παραπέντε θα μπαίνει κόφτης. Χριστό! Από την επόμενη σεζόν παραπέντε κόβεις, ό,τι και να λένε. Δεν με ενδιαφέρει, και οι ακροατές να έχουν στον αέρα. Κόβεις. Τέλος. Με τα ΜΑΤ θα μπαίνουν μέσα. Όχι με τα ΜΑΤ, κόβει απλά. Δημοκρατικά. Αλλάξτε το σποτάκι και να λέτε καθημερινά 12.30 με 2. Μέχρι να... Α, δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Το τσιμπάνε το μισαωράκι προηγούμενη, γράφει το Ιβιτσόσκυλο. Τι κάνει ο Ιβιτς, ρε φίλε? Πώς το βλέπεις θα Μακάμπι? Θα βλέπεις Μακάμπι φέτος. Κίτρινο μαύρο φοράνε αυτοί? Ή κίτρινο μπλε? Ηρακλάδης. Α. Ναι. Πάχινε ο Ιβιτς, τον είδε συνέντευξη? Όχι. Πάχινε. Δηλαδή ο Ίβιτς που το θυμάσαι στη Λάκη και ως ποδοσφαιριστή και ως προπονητή ήταν έτσι πιο εύσωμος, ευτραφής, αυτά. Ωραία κουρμουστασιά. Εχτάρα. Λοιπόν, υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει μια κατάσταση, γιατί βεβαίως δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να μην αποκτήσει επιθετικό. Δεν γίνεται. Αυτός που λέγεται δεν είναι επιθετικός. Γιατί, τι είναι? Εξτρέμ. Μπακ. Έχει παίξει αρκετά μάτσο σέντερφορ. Έχει παίξει και εντάξει, ως πιο γρήγορος περιφερειακός παίζει και στα άκρα. Θα δούμε σε λίγο. Εγώ Winger είδα. Δεν είναι μόνο Winger. Φου παίζει και επιθετικός. Θα σου πω τώρα. Γιατί ο Μακ δεν παίζει επιθετικός. Winger είναι. Και τι να κάνουμε. Λίγο πριν 12.30 ξεκινάμε με το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24, σήμερα που ξεκινάει και ο ΠΑΟΚ τη νέα του σεζόν. Πρώτη συγκέντρωση, χωρίς κόσμο, χωρίς δημοσιογράφους, χωρίς κανέναν. Η ομάδα που τελείωσε τη σεζόν την περσινή, χωρίς τον ΜΑΚ, ξεκινάει τη νέα προσπάθεια. Έχοντας το Χατσερίδη στο ρόστερ της και τους 6 ποδοσφαιριστές που πλέον επίσημα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφουν. Από μικρούς κανέναν, ναι. Ναι, κανείς δεν είναι. Από τη Β' ομάδα. Λόγω εθνικής, να υποθέσω. Ναι, είναι από αυτά τα οποία περιέγραψε ο Λουτσέσκου τότε το Μάιο και δεν γίνονται. Γιατί είναι κάποια πράγματα που γίνονται, υλοποιούνται, κάποια που δεν έχουν γίνει, όπως το μεταγραφικό γενικότερα. Αυτό βέβαια το ρώτησα. Τι? Μήπως δεν το ανακοίνωσαν ότι θα συμμετέχουν και ένα-δυο της K20. Μπορεί να συνέβη και αυτό, αλλά από ό,τι ξέρουμε έχουν θέματα με την εθνική. Εντάξει, κοίτα, του Μπαλογιάννη το όνομα και του Λίρατζη ήταν αυτά τα δύο που παίζανε. Αλλά αν έχουν υποχρέωση με την εθνική, πώς? Κάτσε να δούμε το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Μια και να θυμίσουμε και να του μετρήσουμε. Δηλαδή, πόσοι είναι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να είναι πάνω από 30 αυτοί που θα ξεκινήσουν. Εντάξει, σήμερα μπορεί ένα-δύο να έχουν μια-δύο μέρες άδεια παραπάνω. Ο Πρίγκεβιτς με τον Νουάρντα είναι στην Ρωσία. Ναι. Ο Ενρίκε νομίζω δεν θα έρθει σήμερα. Έχει μια. Okay, αλλά να δούμε ποιοι είναι στο ρόστερ που προφανώς θα ταξιδέψει στην Ολλανδία. Λοιπόν, το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Goalkeeper. 4 κανονικά, έτσι. Έτσι ναι. Είναι. Ρέι, Πασχαλάκης, Γλύκος. Ο Γλύκος καλά είναι. Μια χαρά, χαιρετίσματα έχεις. Μάλιστα. Και ο Σιαμπάνης. 4. Ο οποίος πρέπει να υπογράψει ένα συμβόλαιο. Δεν θα ξεχάσουν, δεν γίνεται. Το ξεχάσαν μία. Γιατί δεν το ξεχάσουν δεύτερη. 5 ο Μάτος, 6 Βαρέλα, 7 Λεβέκ, 8 Μαλεζά. Τι είναι? 8 Μαλεζά. Λεβέκ είναι κανονικά στην αποστολή. 9. Θα του δοθεί δεύτερη ευκαιρία. Κρέσπο. 10 Μιχόγεβιτς. Έτσι. 11 Κατσερίδης. 11. 12 Ελκαντούρη, 13 Μαωρίσιο, 14 Μπίσεσβαρ, 15 Σάχοφ, 16. Δελγιανίδης υπάρχει. Στον Όφη θα πάει. Δεν νομίζω ταξιδέψει. Δεν είναι. Δεν νομίζω ταξιδέψει. Ο Μουλέν
έχει κάτι τεστ μαθαίνω κάνει ακόμα στο πόδι. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Τι νοείς? Αυτό το πελματιό, αυτό είναι δύσκολο. Ακόμα το ψάχνει, ακόμα και αυτός μπορεί να αργήσει. 16 Μουλέν Πες, 17 Πέλκας, 18 Κάνιας, 19 Βιερίνια, 20 ο Κάμπος, 21 Λιμνιός, 22 Κουλούρης. Αυτή είναι 22. 22 και 6, 28. Λίγη είναι. Δεν είναι λίγη, κανονικό νούμερο είναι. 25-26 παίκτες χρειάζεσαι. Ναι, εντάξει. Ωραία, θα έρθουν άλλοι 2-3. Πας 31 και από αυτούς θα φύγουν. Πάρε το ανάποδα τώρα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν πάω. Πάρε το ανάποδα. Τι να πάω ανάποδα. Κουλούρης. Δανεικός. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Άστο τώρα αυτό. Τι. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Πώς δεν φύγει. Τι να πάει, πού να πάει δανεικός. Εσύ θα παίζεις σε τερφόρ. Εγώ θα παίζω. Πιθανότατα εδώ είναι ο Λεβέξτορος. Εντάξει, ο αριθμός. Ξέρεις τι κινήσεις έχω σαν φόρ. Ναι, ξέρω. Πολύ δυνατές. Κάνεις μη και μένεις εκεί. Ναι, αυτό. Μεγάλη κίνηση. Ο άλλος περιμένει. Ναι, κάτι θα κάνει. Ναι, αυτό. Εντάξει, ο αριθμός δεν είναι δύσκολος για προπόνηση. Γιατί πάνω από 32 ξεφεύγει το πράγμα. Μια και... φορά ο Πας Γιάννη είχε και με 50 παίκτες. Ευαγγέλη Αγγελή, Θεό, είχε φέρει 4 ομάδες. Ναι, ναι, να δούμε ποιοι είναι πιθανοί να φύγουν. Για να δούμε πώς θα είναι. Τι να φύγουν, πού να πάνε τώρα να φύγουν. Κάποιοι θα φύγουν. Τερματοφύλακας θα φύγει. Αφού ψάχνουν να δώσουν δύο. Υποθέτεις. Ότι θα φύγει. Πού να. Ναι, φύγε, αυτό είναι δουλειά τεχνικού διευθυντή. Τέσσερις θα είναι στο τέλος πάλι. Θα πρέπει να βρει ομάδα να τον αγοράσει, να τον δανείσει. Στο τέλος τέσσερις θα είναι πάλι. Ναι. Ή τρεις μπορεί να μείνουν. Ναι, αλλά μπορεί άμα καθυστερήσεις πολύ, οι επιλογές που έχεις για να καλύψεις τη θέση να κλείσουν αλλού. Άρα θα πρέπει να κάνεις κάτι άμεσα. Το ότι έχει τον Αζεβέδο στο ρόστερ του ΠΑΟΚ δεν είναι λάθος, δεν είναι. 36 λίγη το συμβολό του τυπικά. 36. Ναι. Μάλιστα. Αυτή είναι που οι ποδοσφαιριστές που ξεκινούν. Και το ΜΑΚ βέβαια έχει, εντάξει, αυτό ξεχάσαν να τον βάλουν. 36 λίγη τυπικά. Αφού παίζει στη Ζενίτ, κάνει προπόνηση. Αυτοί λοιπόν είναι οι οποίοι ξεκινούν σήμερα. Θυμίζουμε για άλλη μια φορά Κίτσιου, Χαρίσης δηλώνουν το παρόν, ο Λάμπρου, ο Μιστακίδης, ο Χάτζης Αΐας και ο Πέδρο Ενρίκε είναι αυτοί που επιστρέφουν. Αυτή η λίστα θα μικρύνει κάποια στιγμή. Υπάρχει ιδιαίτερη περίπτωση του Άρντα, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Άρντα που λογικά τη Δευτέρα τελειώνει το Μουντιάλ. Τι λογικά, τελείωσε. Άρα 25 Ιουνίου τελειώνει. Δεν γίνεται να μην καθίσει δύο εβδομάδες, 15-20 μέρες, δεν γίνεται. Ανθρώπινα και για τον οργανισμό του κάθε ποδοσφαιριστή. Άρα με το που τελειώσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία θα είναι εδώ ο Άρντα ή αν θα έχει φύγει, δεν ξέρουμε, πάντως θα είναι διαθέσιμος, ας το πούμε. Δεν ξεκινάει κανονικά τη σεζόν. Άλλος, ο Κόντε, ο Πούκι. Δεν ασχολούμαι άλλο, δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο. Είμαι σαν τον Λουτσέσκου τώρα, φέρτε μου έναν να τελειώνω. Φέρτε μου έναν και ποιος να είναι. Από αυτούς που έχετε, φέρτε μου έναν να έχω σέντερφορ. Μιστακίδης, φίλε. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Ξεκινάει ο Μιστακίδης, βγάζει μάτια που μπορεί να το κάνει και να η ευκαιρία, το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Να η ευκαιρία, γίνεται το κλικ. Μιστακίδης έχει όλα τα στοιχεία για φόρ. Τι δεν έχει. Πλάτη παίζει. Πώς δεν παίζει. Παίζει πλάτη. Δύο πόδια έχει. Και δύο πόδια έχει και δύο χέρια έχει. Επιτυχία, ναι. Τεράστια. Κεφάλι. Πολύ καλό. Καλό είναι, ναι. Άλμα είχε πολύ βάλει καλό. Μια γυριστή κεφαλιά στην Ξάνθη. Ξάνθη. Και δεν είναι η μοναδική. Και άλλες κεφαλιές εκεί βάλει. Και είναι η κεφαλιά που είχε στο δοκάρι με το Άγιαξ που πήδηξε στα ίσα με τερματοφύλακα και μεντικό. Ξέχασες. Άλλος που μπορεί να παίξει φορά αυτή τη στιγμή. Φορ αυτή τη στιγμή, ο Βέρμπρουμ. Α, δεν είστε. Όχι, δεν είναι. Περιμένουμε. Φορ, ο Κουλούρης. Από αυτούς που ο έχουμε... Καντουρί. Δεν πάω παίξει φορ. Βάλτονα τώρα, που δεν έχεις. Από αυτούς που έχουμε, έτσι όπως λέει, κατέβα μία, κατέβα. Ο μόνος που μπορεί να παίξει φορ από όλους αυτούς είναι ο Σάχοφ. Ξέρεις τουλάχιστον ότι άμα την πάρει την μπάλα και τη βάλει. Ο Τζάλμα. Ο Τζάλμα, ναι, πώς δεν μπορεί. Μπορεί. Απλά δεν θα έχουμε γκολ από τον φορ μας. Θα πρέπει να μοιραστεί λίγο.
το παιχνίδι. Ο Τζάρμα έχει παίξει φόρ, δε. Ναι. Αλλά έχει παίξει φόρ σε μικρές ομάδες Τουρκίας που παίζουν κόντρα επίθεση και είναι δυνατός. Έχει τα στοιχεία, δηλαδή. Κοντρολαρισμένος, παίζει πλάτη δυνατός, γρήγορος. Τελειώματα άσχημα. Τα τελειώματα είναι 4 νεκρά ball boy. Περιστέρια, μπεκάτσες αυτά. Ναι. Άρα είμαστε με Τζάρμα Κάμπος. Ο Τζάρμα μπορεί. Ξέρουμε τι θα δώσει. Εντάξει. Ο Τζάρμα είναι σταθερά, άστο, δεν τον κράζουμε τώρα. Απλά έχει μια δυναμία. Έχει αυτή την αδυναμία στην εκτέλεση. Τι να κάνουμε. Φίλος αναρωτιέται ο ποδοσφαιριστής Πούγκουρας που είναι. Εντάξει, ο Πούγκουρας δεν είναι σε αυτούς τους 30, ας πούμε, οι οποίοι θα ξεκινήσουν τη χρονιά. Αυτό καταλαβαίνω. Τον δανείσαμε τον Πούγκουρα στην Πολωνία. Ποιος ξέρει τι έκανε ο Πούγκουρας. Ο φίλος 756 γράφει Μακάμπι για ντάμπλ. Από τώρα παίξε το. Ποια Χάιφα και ποια μπύρα σε Βαχ ή πώς τη λένε. Καλή σεζόν στον ΠΑΟΚ και Σταύρο με κοντέον, με κοντέον τι γίνεται. Τι ήταν και εκείνο. Με κοντέον τι γίνεται. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Ξεκινάμε για να δούμε τι γίνεται στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Με διάφορα σενάρια που υπάρχουν. Με τον Κόντε, με τον Πούκι και με όλα τα υπόλοιπα. Γρήγορα σε ένα πρώτο διάλειμμα για να τα βάλουμε όλα στη σειρά. Και εντός ΠΑΟΚ και γύρω γύρω τι άλλο συμβαίνει. Μια πληροφορία ότι και η ΑΕΚ προσπαθεί να προσεγγίσει τον Μολέδο. Υπάρχει σε όλα τα μεταγραφικά. Η ΑΕΚ που νιώθει χαρούμενη. Α, αυτό το μήνυμα ήρθε. Για την πώληση του Βράνιες. Παρουσιάζεται ως ένα θετικό γεγονός η πώληση του Βράνιες. Πωλήσεις είναι θετικά γεγονότα, δεν είναι αρνητικά γεγονότα. Όταν όμως είναι 4, 5, 6, 7 οι πωλήσεις και αποχωρήσεις, πώς μπορεί να παρουσιάζεται και αυτό θετικό. Αλλά εντάξει. Ναι. Έτσι πρέπει. Προφανώς. Εντάξει. Ναι, με αυτή την ερώτηση που έστειλε φίλος νωρίτερα, θα επιστρέψουμε για τον Βράνιες, την πώληση και πωλήσεις του ΠΑΟΚ. Έλα. Άντε, δεν έκανες πέτακα, όχι δεν έκανες. Έρχεται, πώς θα το πούμε, έρχεται, κοντά θα πούμε. Κοντά να πούμε. Ναι. Αυτός πώς είναι, δηλαδή, διαβάζεται, Ζάμπα. Γιαμπά. Γιαμπά. Κατά πάσα πιθανότητα. Γιαμπά. Ναι. Λέω. Λες εσύ. Πες λέω. Όχι, λέω με όμικρον. Α. Λέω Ζαμπά ή Γιαμπά. 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 Ο λέω Γιαμπά. Μια επένδυση είναι Βραζιλιάνος που παίζει στην Κρόσνη. Γεννημένος το 98. Το 98, είναι γενιά Λιμνιού. Αριστερός εξτρέμ κυρίως, αλλά και φορ. Δεν είναι κοντός, πως είναι 80 είναι. Ναι. Με 25 συμμετοχές στην Κρόσνη, 3 γκολ. Περισσότερα παιχνίδια σαν αριστερός εξτρέμ. Τέλος πάντων, είναι ο κλασικός Βραζιλιάνος που παίζει τις τρεις θέσεις, τις τέσσερις θέσεις. Δηλαδή, πλάγιος, φορ, δεύτερος φορ. Φιρμίνιο. Είναι τέτοιο πράγμα. Θεωρείται μεγάλη επένδυση από τον ΠΑΟΚ. Έχουν δοθεί και λεφτά. Αρκετά. Η αγορά της Κρόσνη. Πού ήταν στην Κορίνθιανς? Ναι. Ήταν στα 2,5 εκατομμύρια. Προφανώς ο ΠΑΟΚ θα δώσει κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν τα 5 που λέγεται μου φαίνεται λίγο βαρβάτο, γιατί νομίζω ότι αυτή η περίπτωση παίκτη έχει να κάνει με τη μη προσαρμογή του στα ρώσικα δεδομένα. Σε τέτοιες περιπτώσεις φεύγει αυτός σε τόση μικρή ηλικία από κάπου. Έπαιζε. Ξένος είναι βέβαια. Δεν έχει κοινοτικό. Όχι, δεν εμφανίζεται κάτι ως καλά, αυτά στον ΠΑΟΚ είναι λεπτομέρειες. Μετά τα κοιτάνε. Μπορεί να μαζέψουν 11 και να ψάχνουν. Άντερ 20 στη Βραζιλία. 11 φορές διεθνής. 11 φορές διεθνής με την Άντερ 20 της Βραζιλίας. Κορίνθιας είπαμε. Ναι. Μια χρονιά στη Ρωσία με την Ντέρεκ Γκρόζνη στα 19 του. Τώρα κλείνει τα 20 σε λίγο. Ναι. Είναι το 2 Αυγούστου του 1998. Όταν γεννήθηκε, δηλαδή ήμασταν 23 χρονών. Μεγαλώσαμε, Δημήτρη μου. Φαίνεται καλή περίπτωση. Ταχυδύναμος παίκτης με καλό κορμί, τεχνικά σε ένα καλό επίπεδο που μπορεί να βελτιωθεί ακόμα παραπάνω. Προφανώς αν μείνει στο ρόστερ της ομάδας και δεν δοθεί δανεικός, αλλά πώς να δοθεί δανεικός με τόσα λεφτά, εγώ πιστεύω ότι έρχεται για αυτόν τον λόγο, για να μείνει αν συμφωνήσουν. 7 εξένοι, έτσι, αν δεν υπάρχει κάποιο διαβατήριο κτλ.
Το Χατσερίδης δεν προλαβαίνει προφανώς. Είναι μια λεπτομέρεια. Αρκετά γρήγορος παίκτης. Α, και επειδή λέγαμε για θέση, στα 25 μάτς τα οποία έδωσε στη Ρωσία, έχει ως center for, θα δούμε και το σχήμα που ήτανε, 5 παιχνίδια. 5 παιχνίδια που έπαιξε ως center for. Δηλαδή, για παράδειγμα, και με τη Zenit, για να δούμε τον σχηματισμό της ομάδας του, έπαιξε ως center for. Ναι, με διάδα. Ο Ραβανέλη, ποιος είναι ο Ραβανέλη? Με έναν άλλο Βραζιλιάνο, ονόματι Ραβανέλη. Σε 3-5-2 ήταν δεύτερος επιθετικός ο Λεό Γιαμπά, ο 20χρονος, που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ και προφανώς θα αποκτηθεί. Και είναι η περίπτωση για την οποία αναφέρονταν χθες ο Γιώργος Σαββίδης. Δεξί πόδι, το καλό του, έχει παίξει βέβαιως και ως αριστερός winger. Ναι, μοιρασμένα τα παιχνίδια στην πλευρά, από τα 25, 5 ο center for, και από εκεί πέρα μοιρασμένα στις πλευρές για την ρωσική ομάδα. Στο 3-5-2. Ναι. Πώς γίνεται? Κάτσε, κάτσε, περίμενε, περίμενε. Sorry. Να δούμε, left winger. Τρία γκολ έβαλε, έτσι. Ναι. Ας πούμε στο match με την Ούφα, που ήταν left winger. Ήταν σε σχήμα 5-4-1 έχει εδώ. 5-4-1 είναι αριστερή. 3-4-3. Πες. 3-4-3, αλλά είναι winger. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι, η ομάδα του έπαιζε με 3 stopper, από ό,τι φαίνεται. Ας δούμε άλλο ένα παιχνίδι όπου έβαλε γκολ. Γκολός και πάλι ως winger. Ναι, είναι και πάλι το ίδιο σε 3-4-3. Και υπήρχαν και μάτς λίγα στα οποία έπαιξε δεύτερος επιθετικός. Μάλιστα. Είναι μια νέα περίπτωση η οποία έρχεται στην επικαιρότητα. Με 20χρονο ποδοσφαιριστή Βραζιλιάνο που έπαιξε ένα χρόνο στη Ρωσία. Για 1-2 θέματα τα οποία αναφέραμε και στο προηγούμενο διάστημα, πράγματι δεν θα υπάρχει νεαρός της K20 στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο βασικό στάδιο. Δεν γίνεται, δυστυχώς, να ανέβει κάποιος αυτή τη στιγμή. Για τον Μπούγκορα που ρώτησε ο φίλος, ούτε ο Μπούγκορας είναι αυτή τη στιγμή στα πλάνα. Στα στόπερο ΠΑΟΚ, στην αποστολή που θα ανακοινωθεί προφανώς, έχει 6 στόπερ, έτσι. Οι 3, Βαρέλα, Κρέσπο, Μαλεζάς, Χατσερίδης, 4, 5, Μιχόγεβιτς, 6, Χατζησαΐας. Δεν μπορεί να μείνουν 6, έτσι. Δεν θα μείνουν 6, θα είναι λιγότεροι. Τι winger, δε παιδιά, δεν είσαι στα ελληνικά, extreme, ρε φίλε, αλλά winger είναι... Ναι. Extreme σημαίνει τώρα στη γραμμή, τώρα αυτός είναι στα φτερά. Φτερά. Εντάξει, φτερά είναι αλλιώς. Πάμε στην Κύπρο, να αναφερθούμε και στο θέμα του Κόντε, που πάντα είναι υποψήφιος. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το πλάνο στα μεταγραφικά. Ο Αποέλ σίγουρα ενδιαφέρθηκε και το σίγουρο πάει στο ότι υπάρχει δήλωση του Προέδρου της ομάδας, της Κυπριακής ομάδας. Τώρα, αν είναι ακόμα στόχος, αν διαπιστώθηκε από τον Αποέλ κάτι άλλο και τι δήλωσε και ο ίδιος ο Ισπανός, στην ιστοσελίδα Bala.com και στην Ειρήνη Σπυροπούλου που είναι τώρα στη γραμμή. Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Πού είσαι, ρε Ειρήνη? Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Πού είσαι, ρε Ειρήνη? Πώς είσαι? Άφησες για την Κύπρο εκεί πέρα, έχεις μαυρίσει? Χρόνια και ζαμάνια. Δεν έχω μαυρίσει, όχι, αποφεύγω τη θάλασσα. Ναι. Άντε καλά. Ξέρουμε. Άμα την έχεις δίπλα σου. Βλέπεις θάλασσα? Ναι. Α, ωραία. Ας τη λέμε σου, έχεις έδρα? Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά βεβαίως ασχολείστε και με. Εσείς δεν είσαστε άσχημα εκεί στη Θεσσαλονίκη? Όχι, όχι. Όχι, εμείς θάλασσα βλέπουμε, απλά δεν βουτάμε. Η Λεμεσός φημίζεται για την ανάπτυξη που έχει τα τελευταία χρόνια, Ναι, ναι. Μάλιστα. Έτσι είναι.
Ελένη, ναι, η Ειρήνη, sorry. Η Ελένη Μπούντου. Ειρήνη. Κάποια Ελένη σκέφτεσαι. Την Μπούντου. Ενδιαφέρθηκε, ενδιαφέρεται, σταμάτησε. Πώς το βλέπεις την υπόθεση του Κόντε με τον ΑΠΟΕΛ? Είναι ανοιχτό το θέμα του Πέδρο Κόντε με τον ΑΠΟΕΛ. Βασικά προέκυψε χθες το μεσημέρι όταν το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ. Ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε διαρρεύσει κάτι. Ήταν καλεσμένο σε μια τηλεοπτική εκπομπή και το έριξε το θεματάκι. Ο ΑΠΟΕΛ ψάχνει βασικό επιθετικό, γιατί έφυγε η Γκόρντε Καμάργο, ο πρώτος του σκόρερ. Εδώ και δύο εβδομάδες συζητάει με έναν Πορτογάλο επιθετικό, ο οποίος όμως βάζει δύσκολα, ζητάει συνεχώς περισσότερα χρήματα. Το Σοβιέρα, περιμένει. Ο Ούγκο Βιέιρα, ναι. Περιμένει και καλύτερη πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα. Επειδή λοιπόν είναι δύο εβδομάδες αυτό το θέμα που τρέχει, στράφηκε και σε άλλη λύση. Ο ΑΠΟΕΛ του Πέδρο Κόντε. Είναι αυτοί οι δύο ουσιαστικά που παίζουν για μία θέση στην επίθεση. Η υπόθεση του Πέδρο Κόντε δείχνει ίσως πιο απλή από την άποψη ότι ο παίχτης δείχνει θετικός στο να έρθει στην Κύπρο. Φάνηκε και στις δηλώσεις του χθες το βράδυ. Έδειξε πολύ ζεστός στο ενδεχόμενο αυτής της μεταγραφής. Έδειξε να γνωρίζει και αρκετά πράγματα. Δεν μπορούσε να πει πολλά on the record, αλλά έδειξε να γνωρίζει ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με τον ΑΠΟΕΛ. Σε αντίθεση με τον Πορτογάλο επιθετικό, αυτός δείχνει πολύ ζεστός και από αυτή την άποψη είναι ίσως πιο προσιτός. Ωστόσο υπάρχει το θέμα του Παδιάννα που πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι ότι υπάρχει ήδη μια πρόταση του ΑΠΟΕΛ προς τον Παδιάννα, ο οποίος όμως ζητάει περισσότερα χρήματα. Ο ΑΠΟΕΛ σίγουρα δεν είναι διατεθειμένος να καλύψει όλο το ποσό της ρήτρας, ωστόσο είναι σε συζητήσεις. Ο ΑΠΟΕΛ ενδιαφέρθηκε για τον ΚΑΕΠΕΡΣ ή γράφτηκε, ακούστηκε? Αυτό όχι, δεν υπάρχει κάτι του Εργοτέλη, έτσι, αυτό δεν... όχι. Ναι, δεν γνωρίζω αν υπήρχε, αν προτάθηκε, δεν απασχόλησε όμως. Ναι. Επειδή είναι λίγο παράξενο, συνηθίζεται ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ να βγαίνει έτσι, να κατονομάζει στόχους, να λέει ξεκάθαρα τι, πώς, τι θέλουμε, τι κάνουμε... Δεν είναι περίεργο, όχι. Δεν είναι περίεργο, απλά συνήθως το κάνει για παίχτες που παίζουν ήδη στη δημοσιότητα τα ονόματά τους, ενώ αυτό του Πέδρο Κόντε δεν είχε βγει, δεν είχε γίνει γνωστό, δεν είχε διαρρεύσει κάτι, ήταν αποκαλυπτικές οι δηλώσεις του. Το να μιλάει ανοιχτά για όσο μπορεί, για θέματα που παίζουν ήδη στην επικαιρότητα, δεν είναι σπάνιο. Μίλησες με τον Κόντε, έτσι, Ειρήνη? Ναι, μιλήσαμε χθες το απόγευμα. Τι συμπέρασμα έβαλες, κατάλαβες κάτι έτσι πέρα από τα λόγια του, γιατί παραδέχθηκε ότι ναι, εντάξει, υπάρχει ενδιαφέρον από τον ΑΠΟΕΛ, υπάρχει από τον ΠΑΟΚ. Ναι, μίλησε και για τον ΠΑΟΚ και για τον ΑΠΟΕΛ. Για τον ΠΑΟΚ δεν είπε πολλά πράγματα πέραν των γνωστών, ότι είναι εδώ και εβδομάδες που συζητιέται το θέμα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο. Για τον ΑΠΟΕΛ, που τον ρώτησα και περισσότερα πράγματα, έδειξε ενθουσιασμένος με το ενδιαφέρον αυτό και έδειξε να ξέρει περισσότερα από όσα έλεγε. Για τον ΑΠΟΕΛ. Ναι, ναι. Υπάρχει... επιμένω ότι τον ρώτησα περισσότερα πράγματα για τον ΑΠΟΕΛ, για τον ΠΑΟΚ απλά τον ρώτησα σε τι φάση βρίσκεται το θέμα, γιατί όλες αυτές τις εβδομάδες γνωρίζαμε για τον ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, δεν γνωρίζαμε κάτι άλλο. Και επιβεβαίωσε ότι όντως υπάρχουν συζητήσεις, αλλά όχι κάτι οριστικό. Από όλο το ρεπορτάζ έχεις καταλάβει ότι είναι δύσκολο να τα βρει ο ΑΠΟΕΛ με τον Μπας Γιάννενα. Υπάρχει απόσταση. Υπάρχει μία απόσταση. Δεν φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη. Ωστόσο δεν είναι διατεθειμένος ο ΑΠΟΕΛ να δώσει το συνολικό ποσό της ρήτρας. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δεν έχει εγκαταλείψει και την υπόθεση του Ούγκο Βιέιρα. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος, ήταν επιλογή του προπονητή. Ωστόσο, όσο ο Πορτογάλος εξακολουθεί να το παίζει δύσκολος και να μην απαντά, ο ΑΠΟΕΛ κάνει συζητήσεις και με τον Παζιάννα για τον Πέδρο Κόντε, οπότε είναι ανοιχτές και οι δύο περιπτώσεις. Δεν είναι ότι έχει πάψει να ασχολείται με τον Πορτογάλο επιθετικό ΑΠΟΕΛ. Κινείται και στα δύο μέτωπα, έναν από τους δύο θέλει, δεν θέλει δύο επιθετικούς, γιατί στο μεταξύ θα επιστρέψει και ο Τόμας Δεβισέντη, οπότε θα είναι καλυμμένος στην επίθεση. Ο ΑΠΟΕΛ, Ειρήνη, εξακολουθεί να είναι έτσι οικονομικά, παρά τα έσοδα που έχει χρόνια και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έτσι μαζεμένος, σφιχτός, να είναι πολύ προσεκτικός?
Τελευταία δίνει χρήματα για μεταγραφές, δίνει χρήματα και για παίχτες σε ομάδες, όχι ναι. ελεύθερους παίχτες. Έχει κάνει τέτοιες κινήσεις, αλλά κυρίως για παίχτες που είναι νεαροί και μπορεί να τους πουλήσει. Έχει πάρει δηλαδή 20χρονους, 22χρονους παίχτες, έχει δώσει 1,5 εκατομμύρια, αλλά είναι παίχτες που μπορούν να του προσφέρουν μελλοντικά περισσότερα χρήματα σε περίπτωση πώλησης. Ωστόσο για τον Κόντε που είναι 29χρονων και είναι δύσκολο να υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, είναι λιγότερο μικρότερα τα ποσά που μπορεί να δαπανίσει. Υπάρχει μια οικονομική ευχέρεια από τα χρήματα της Ευρώπης και με βάση αυτή κινείται. Mm. Δηλαδή είναι χρήματα που άλλη κυπριακή ομάδα δεν θα έδινε για να αγοράσει παίχτη. Προπονητής ποιος είναι τώρα? Είναι ο Μπρούνο Παλταζάρη, είναι Πορτογάλος. Παλταζάρη, είπες ή μπα. Μπα. Μπαλταζάρη, όχι πα. Όχι, όχι, παλτό, όχι παλτό. Εντάξει, εντάξει, δίδυ μου, γιατί ακούστηκε κάπως. Και προφανώς σε αισιοδοξούν. Δεν είχατε μια ψηλή στο στοίχημα, δηλαδή να ξέρεις για πρώτος που θα φύγει. Αλλά, και προφανώς σε αισιοδοξούν ότι μπορεί να φτάσουν στους ομίλους, ε. Ο στόχος είναι να φτάσουν στους ομίλους είτε του Europa League είτε του Champions League. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του Champions League, επειδή πάντα είναι δύσκολα τα προκριματικά. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να φτάσουν στους ομίλους του Champions League, θέλουν ομίλους Europa League, γιατί και εκεί τα χρήματα δεν είναι λίγα. Ειδικά για κυπριακή ομάδα, τα χρήματα είναι αρκετά. Μάλιστα. Για να καλύψει αρκετό από το budget της ομάδας. Ωραία. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σου. Λοιπόν, για άλλη μια φορά λέμε ότι ο Βραζιλιάνος, για τον οποίο από χθες το βράδυ γίνεται λόγος με αφορμή και μια ανάρτηση του Γιώργου Σαββίδη, είναι ο Λεό Ζαμπά ή Γιαμπά, αυτό θα παίζεται. Θα ρωτήσουμε τον ίδιο αν έρθει όταν έρθει. 20χρονος. Είναι, είπαμε, Βραζιλιάνος, από την Κορίνθιας αποκτήθηκε. Αν κατάλαβα καλά, ναι. Παίζει δεύτερο σφόρο στο 3-5-2 όταν παίζει μπροστά. Ναι. Δεν παίζει μόνος. Ναι, ναι. Άρα το πιθανότερο σενάριο, έτσι όπως τον βλέπουμε, είναι να παίζει τις τρεις θέσεις. Winger και δεύτερος. 1,80 με 24 συμμετοχές στην Γκρόζνη αυτή τη χρονιά της Ρωσίας. Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Έχει πετύχει 3 γκολ. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ήδη μια αρχική συμφωνία. Είναι μια επιλογή για τον ΠΑΟΚ. Διαφορετική από αυτές που έπαιζαν το τελευταίο διάστημα, ειδικά για τους επιθετικούς. Είναι ένας Βραζιλιάνος, ένας ξένος ποδοσφαιριστής. Όλα αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Θες να έχουμε καμία πληροφορία για αλλαγή για ρυθμό ξένων, να τους κάνουμε 8, ξέρω εγώ. Όπως το βόλεϊ έγινε πέρυσι με τον Ολυμπιακό. Ναι, να κάνουμε το ίδιο στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, αν μείνουν 5, θα αποχωρήσουν 2. Ποιοι? Πλέον. Ποιοι? Οι ξένοι είναι οι Ουκρανοί, Σάχοφ Χατσερίδης, οι Βραζιλιάνοι, Μάτος, Μαωρίσιο, Ενρίκε, ο Ουάρντα και έβδομος, προφανώς, ο συγκεκριμένος Βραζιλιάνος. 1 και 5 με αυτές τις μεταγραφικές υποθέσεις του ΠΑΟΚ για την επίθεση, όπου υπάρχει θέμα και πρέπει να κλείσει ποδοσφαιριστής. Έχετε στείλει διάφορα μήνυματα, θα τα διαβάσουμε και στην πορεία με διάφορες απόψεις και μια που ακουστάμε από νωρίτερα που λέγαμε για την ΑΕΚ. Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Εδώ και αρκετή ώρα κυριαρχεί, θα λέγαμε, το θέμα του νεαρού Βραζιλιάνου, τον οποίον φέρνει ο ΠΑΟΚ για να συμφωνήσει. Σίγουρα είναι, λέω, Ζαμπά το όνομά του. Και το σίγουρο πάει στην προφορά, έτσι. Γιατί αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής, ο 20χρονος. Και Ζουνίνιο έχει μέσα. Και Ζουνίνιο. Άρα εγώ λέω Ζουνίνιο. Το πλήρες όνομα. Θυμάσαι το Ζουνίνιο. Και δεν τον ήταν Ζουνίνιο ένας. Τον κοντό και τον Ζουνίνιο τον Περναμπουκάνου. Περναμπουκάνου. Και γραφτεί κάποτε. Καλύτερα φάουλ που έχουμε δει ποτέ. Ο Λεό Ζαμπά, λοιπόν, είναι επιλογή του ΠΑΟΚ. Είναι μια μικρή έκπληξη, με την έννοια ότι ήταν άλλοι στο στόχαστρο και διαφορετικοί ποδοσφαιριστές
πιο μεγάλης ηλικίας, πιο φόρτους έλεγες. Εδώ μιλάμε για ένα νεαρό παίχτη που είναι πιο πολύ ακραίος, ένας πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής, πιο άπειρος, σαφώς. Στην Εθνική Βραζιλίας πάντως τώρα που βλέπαμε φόρ έπαιζε. Α, ναι, είναι και η Εθνική Βραζιλίας. Στην Εθνική Βραζιλίας Under 21. Στην Εθνική Ελπίδα. Λοιπόν, ναι, εδώ είναι τα 11 παιχνίδια που έχει στην Under 21. Ναι, και εκεί έχει τα άκρα συμμετοχές. Τώρα στα στιγμιότυπα που είδαμε πάντως φόρ έπαιζε. Άκρα τον έχει εδώ δηλωμένο. Και left winger και right winger και center four. Μπορεί να παίξει. Τέλος πάντων, αυτός ο κλασικός Βραζιλιάνος που παίζει τις θέσεις όλες εκεί πέρα. Ναι, ένας σαν σχολή το έχουν αυτό, δεν είναι δηλαδή. Ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής. Και βεβαίως νεαρός. Επαναλαμβάνουμε, 20 ετών. Είναι το γνωστό δρομολόγιο Βραζιλία-Ρωσία-Ελλάδα, ΠΑΟΚ, Βραζιλία-Ουκρανία κτλ. Είναι επιλογές αυτές για τον, για τον ΠΑΟΚ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας. Γιατί υπάρχουν πληροφορίες για πολύ μεγάλα ποσά τα οποία νομίζω ότι να γίνουν εύκολα πιστευτά. Εντάξει. Το θέμα των ξένων είναι ένα ζήτημα. Φίλος υποθέτει ότι ο νεαρός και τα λοιπά, άρα αυτός θα πάει δανεικός. Είναι υπόθεση. Ναι, αλλά άμα έχεις δώσει 34 εκατομμύρια, πώς θα το στείλεις δανεικό, ε? Γιατί αυτά τα νούμερα λέγονται. Mm-hmm. Κάποια άλλα... Αυτή τη στιγμή το γεγονός είναι ότι έχουμε 7 ξένους. Και δεν έχουμε κάποια πληροφορία ότι θα αλλάξει ο αριθμός τους. Ναι. Άλλος φίλος ρωτάει αν είναι επιλογή αντί του Πούκη και αντί του Κόντε δεν. Ή δεν έχει σχέση. Νομίζω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ναι, δεν είναι εύκολο. Βέβαια στον ΠΑΟΚ, παιδιά, όταν κάνουμε ένα λάθος προσπαθούμε να βρούμε λογική, τη δική μας λογική. Δεν είναι η δική μου λογική, είναι διαφορετική, του Μίτσου είναι διαφορετική, του ΠΑΟΚ είναι διαφορετική. Δηλαδή μην βάζουμε και το χέρι μας στη φωτιά. Ότι ο ΠΑΟΚ πέρα από 30χρονους έτοιμους σαφώς είναι υποχρεωμένος να βλέπει και στο μέλλον και να σκέφτεται και με τα πολιτικές αξίες τα λοιπά, είναι δεδομένο αυτό. Αν αυτός ήταν ένας παίκτης που έπαιζε μόνο πλάγια, θα είχα τρομερή ένσταση, γιατί εκεί έχω ήδη τη γενιά του δύο παίκτες που πρέπει να χτίσω. Το Λιμνιό και το Λάμπρο. Ωραία, αλλά μιλάμε τώρα για παίκτη που είναι και φορ. Είναι άλλο πράγμα, οι δύο συγκεκριμένοι που μιλάμε δεν είναι φορ σε καμία περίπτωση. Είναι κλασική πλάγη. Μάλιστα. Όλα αυτά φυσικά σε ένα καλοκαίρι που πάω ξεκινάει νωρίς προετοιμασία και έχει και νωρίς μεγάλα παιχνίδια με τη Βασιλεία. Εκεί όπου δεν είναι εφικτό και δυνατό να παίξει ο Πρίγιοβιτς, που είναι και θα είναι ο βασικός φορ του ΠΑΟΚ. Στο γήπεδο θα φανεί, ανάλογα με το ποιος θα ξεκινήσει η προετοιμασία, αν θα είναι ο Βραζιλιάνος σύντομα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, εφόσον κλείσουν όλα ομαλά, αν θα αποκτηθεί άλλος παίκτης και ποια θα είναι η επιλογή για τους ξένους που θα παραμείνουν στην ομάδα. Είναι το θέμα του Λουτσέσκου, πώς θα βρει τη χημεία για να παρουσιάσει ως να το καλύτερη ομάδα στους αγώνες με τη Βασιλεία. Ο κορμός είναι γνωστός, το θέμα υπάρχει μόνο στην επίθεση, στην κορυφή, και εκεί επικεντρώνει το ενδιαφέρον. Ποια θα είναι η επιλογή του Λουτσέσκου. Για το θέμα του Βράνιες που λέγαμε νωρίτερα ως μεταγραφική λογική, βεβαίως, γενικότερα και ειδικά για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ, γράφει και φίλος, δεν είναι αποτυχία του ΠΑΟΚ ότι η ΑΕΚ πούλησε το Βράνιες. Μισό λεπτό. Η ΑΕΚ πούλησε τον Βράνιες, ο οποίος έμεινε με απειλές το Δεκέμβριο, έπαιξε μπάλα και τελικά τον έδωσε για 3,5 εκατομμύρια. Δηλαδή το μέγιστο που μπορούσε να πάρει, θεωρεί ο φίλος. Καλά, εννοείται αυτό. Είναι καλύτερη από εμάς πωλήσεις, φίλε. Είναι γεγονός. Τι να λέμε, ότι είναι χειρότερη. Η ΑΕΚ. Ναι, εννοείται. Γιατί ποιον πούλησε? Το Βράνιες. Άλλον. Εσύ ποιον πούλησε? Πούλησε το Λούκας, πούλησε μια χαρά. Το Μακ, Λούκας, μια χαρά ήταν η πώληση Μακ. Και του Λούκας και του Μακ. Το Λούκας τον αγόρασε το καλοκαίρι του 12, ρε. 18 έχουμε. Εντάξει. Άλλοι ήταν τότε.
Και ο ΠΑΟΚ έχασε τον Τσίμιροτ Δεκέμβριο για πιθανότατα το μίνιμουμ ποσό που μπορούσε να πάρει. Εντάξει, δεν μπορώ να τα συγκρίνω. Τώρα, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Η ΑΕΚ δεν έχει δώσει μόνο τον... δεν έχει χάσει μόνο τον Βράνιες αυτή τη στιγμή. Έχει χάσει τη μισή της ομάδα και τον προπονητή. Και το ένα βαραίνει το άλλο. Δεν ξέρω πώς γίνεται να είναι ικανοποιημένη στην ΑΕΚ για το πώς κυλάει το καλοκαίρι μετά από μια επιτυχημένη πορεία. Δεν... Η ΑΕΚ δεν είναι ποδοσφαιρικό κλάμπ, ρε φίλε, είναι κάτι άλλο. Ωραία. Δεν έχει τα φόντα τα δικά σου, δεν πρέπει να συγκρίνεσαι με την ΑΕΚ, ξέχωρα τώρα το τι έγινε. Η ΑΕΚ έκανε αυτό, θα πάει στο γηπεδάκι, α, έκανα το γήπεδο, θα πάει να κάτσει όλα σε καμιά χέστα, θα φύγει χέστα και θα είναι τίποτα μιας χρήσης. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή η ΑΕΚ να συγκρίνεται μαζί σου. Δεν είναι και ο μεγαλομέτωχος της Ένωσης αντιμετωπίζει αρκετά μεγάλα προβλήματα, δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι σαφές ότι πάει να πάει στην άκρη. Ότι παίζει ένα παιχνίδι συντηρητικό για να κρατήσει. Έκανε αυτό που ήθελε να κάνει, πήρε ένα πρωτάθλημα. Το πώς το πήρε, η ιστορία του κατέγραψε βέβαια. Ούτε η ίδια πιστεύει ότι το πήρε και γι' αυτό λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί. Αλλά από εκεί και πέρα δεν αναμένεται να είναι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Ποντάρει και πολλά στον Μουζουνίδη, ο οποίος ξέρει την αγορά, θεωρητικά θα βρει λύσεις για να καλύψει τα κενά, αλλά δεν καίγεται πλέον η ΑΕΚ. Εμείς τι κάνουμε? Η Λεκύπ δεν είναι μια αστεία περίπτωση, είναι από τα μέσα ενημέρωσης που και με τα γραφικά όλα όσα έχει γράψει και τουλάχιστον αγγίζουν και τον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, είχαν βάση. Σήμερα η Λεκύπ έγραψε ότι ο ΠΑΟΚ όχι μόνο ενδιαφέρθηκε, αλλά έκανε πρόταση, κινήθηκε για να αποκτήσει έναν Γάλλο αριστερό μπακ, Βενσά Μπεσά, 32 ετών. Είχε 25 παιχνίδια φέτος με την ΚΑΕΝ. Από το 2015 σε αυτά τα τρία χρόνια έκανε 96 συμμετοχές με ένα γκολ και 9 assist. Νωρίτερα έπαιξε και στην Μέτς. Πλάγιο μπακ, έτσι, αριστερό πλάγιο μπακ, όπου θεωρητικά υπάρχει ένα ζήτημα. Πρακτικά υπάρχει δήλωση του Λουτσέσκου ότι δεν πρέπει να πάρουμε πολλούς ποδοσφαιριστές. Δεν πρέπει. Αυτό είναι αρκετά έμπειρο και με γεμάτη σεζόν από ό,τι ξέρω. Ναι. Αλλά 32 κι αυτό. 32. Ε, τι έχουμε πάθει. Ευτυχώς ο Ζαμπά είναι 20. Mm-hmm. Εφόσον κλείσει. Ναι, όπως θέλουν και οι διάφοροι φίλοι, υπάρχει μια πληροφορία για δικαίωμα των ομάδων να έχουν τρεις μη κοινοτικούς κάτω των 23 ετών, το οποίο πρέπει να ρωτήσουμε αν ισχύει αυτό, δίνει μια λύση τουλάχιστον για το συγκεκριμένο Βραζιλιάνο. Ναι, γεγονός. Όχι για τον Ενρίκη ή τον Ουάρντα. Εντάξει, κοίτα, και ο Ουάρντα και ο Ενρίκη τα έχουμε ξαναπεί. Εκεί ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ απλά ποιον από τους δύο θέλει. Ποιον μπορεί να πουλήσει, ποιον δεν μπορεί. Εκεί δεν έχει θέμα κανένα. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα με τον Βαζιλιάνο, καλώς να ορίσει το παλικάρι. Γιατί μετά έχουμε μπέρδεμα. Ναι, είναι μια πληροφορία που έχετε γράψει και εσείς και εμείς το ψάχνουμε τα τελευταία λεπτά, τουλάχιστον δίνει μια απάντηση για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που μας απασχολεί εδώ και λίγες ώρες. Δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 4. Ένα τελευταίο διάλειμμα με πολλές πληροφορίες που συγκεντρώνουμε για τον ποδοσφαιριστή, για δηλώσεις που έχει κάνει και τη θέση που έχει παίξει, το βιογραφικό του.
Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Λοιπόν, έγινε η αναζήτηση και βρέθηκε ο κανονισμός ιδιότητας, πώς λέγεται να δεις, ιδιότητας μεταγραφών, που είναι, είναι της ΕΠΟ ο κανονισμός, ο οποίος βέβαια παραμένει τα, από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ισχύει κανονικά τώρα. Δεν φαίνεται μπορεί να αλλάξει φέτος. Και αναφερόμαστε στο θέμα των ξένων και τι ακριβώς ισχύει. Υπάρχουν, ναι, δεν είναι για γέλια, δεν είναι για γέλια, γιατί θα ακούσετε έναν όρο ο οποίος, ναι, βάζει στο μυαλό διάφορες ιδέες. Γράφει και ο 03 κάτι για το Χατσερίδη, το πούμε και αυτό και τι συμβαίνει. Λοιπόν, κάθε ΠΑΕ επιτρέπεται να διατηρεί στη δύναμή της και να χρησιμοποιεί πρώτον, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ελληνικής υπηκότητας ή υπηκότητας κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Τομέα σε αριθμό που ίδια επιθυμεί. Είναι απεριόριστος. Και πάμε στο δεύτερο κομμάτι, στο άρθρο 3 του κανονισμού. Αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, προερχόμενους από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά ανώτατο όριο 8, ως ακολούθως, έως 5 άνω των 23 και έως 3 κάτω των 23 ετών για ΠΑΕ αλφα-εθνικής, από τους οποίους δύναται να χρησιμοποιεί κάθε ΠΑΕ ανά αγώνα μέχρι 5, χωρίς ηλικιακό περιορισμό. Άρα, αν πράγματι κυλήσει έτσι το θέμα επιλογής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ας έχει κάποιος ξένος στο νου του, μην τυχόν γίνει. Γιατί γελάς, συνάδελφε, θυμήθηκες τίποτα? Σε αντρικό αγώνα ή γυναικείο? Και στα δύο, μάλιστα. Ναι, διαβάζω τον κανονισμό, λέω. Συνάδελφε, γιατί το διάβασα και αγχώθηκα. Βλέπω μπροστά. Δύναται λοιπόν να χρησιμοποιεί κάθε ΠΑΕ απεριόριστο αριθμό Ευρωπαίων, μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές προερχόμενους από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά ανώτατο όριο 8, ως ακολούθως, ναι, 5 άνω των 23 και έως 3 κάτω των 23 ετών για ΠΑΕ αλφα-εθνικής, από τους οποίους, ναι, είναι μέσα, δύναται να χρησιμοποιεί κάθε ΠΑΕ ανά αγώνα μέχρι 5. Από τους 8 να χρησιμοποιεί 5. Δηλαδή μας βάζετε τώρα να ασχολούμαστε εσένα με αυτό. Βάζουν, εσένα βάζουν. Θυμάσαι τη Βαλερέκα το Ζαγοράκι με τον Καγκάτσι? Γιατί εγώ το έχω μπροστά μου το σκηνικό. Αυτό πόσες φορές ελέγξαμε? Αυτό ισχύει. Πόσες φορές ελέγξαμε αν είναι τιμωρημένος κάποιος παίκτης του ΠΑΟΚ? Πες μου εσύ. Τον έβρισαν τον Καγκάτσι στο τέλος. Τι? Από τις ερωτήσεις που έκανε. Τέλος πάντων, αυτό είναι το θέμα με τους ξένους ποδοσφαιριστές. Ναι, μπορείς να αποκτήσεις έως 3 κάρτα των 23, αλλά δεν μπορείς να βάλεις στο παιχνίδι πάνω από 5. Έχεις το νου σου, μη γίνει καμία ζημιά. Αρκετές ομάδες στη Football League το πάθανε αυτό φέτος. Άλλος κανονισμός. Είναι, είναι, ναι, κάτι το ίδιο πράγμα. Είναι μαθηματικά ήταν. Ήταν να παίζουν 6 και πήγαν 7, κάτι τέτοιο. Αστοχήσαν για 1. Ναι. Αυτό, εγώ μπορώ να έχω 8 στην αποστολή και να παίζουμε στον αγώνα 5. Όχι. 5 να αγωνίζονται. Να αγωνίζονται. Μπορείς να έχεις 8 στο ρόστερ σου. Roster μου 8. Αρκεί οι 3 να είναι κάτω. Εκεί θα 20... την πατήσουμε. Τι? Βρήκα τον τρόπο που θα χάσουμε το πρωτάθλημα του χρόνου. Αυτό θα κάνουμε. Όχι, ρε, αυτό θα κάνουμε. Εγώ δεν το ανέφερα, δηλαδή το έχει χοντρίνει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το λέω από τώρα. Είναι σήμερα 20 του μηνός. Ωραία, 20 Ιουνίου. Παιδιά, μην τα ρισκάρουμε αυτά τα θέματα. Τέλος πάντων, αυτός ο κανονισμός, αυτό ισχύει με τους 3 κάτω των 23. Απλώς τον περιορισμό που υπάρχει στη χρησιμοποίηση ανά αγώνα. Φίλος, γράφει και το Χατσερίδη, όπου ναι, θα γίνουν ενεργές από τον ΠΑΟΚ, είναι δεδομένο. Απλώς επειδή το έχουν ξανα. Πάθη, ας το πω έτσι, είναι πολύ χρονοβόρες οι διαδικασίες. Δηλαδή, θα ξεκινήσει τώρα η προσπάθεια για να διαπιστώσουν τι χαρτιά χρειάζονται, όπως ξέρεσαν κάποτε για τον Κάτσε, για παράδειγμα, που δεν τα κατάφεραν, με ευθύνη της ΕΠΟ τότε, δεν τα κατάφεραν, ή του ΠΑΟΚ. Τι δεν κατάφεραν? Να γίνει Έλληνας ο Κάτσε. Έλληνας είναι. Να παίξει... Έχει λίγο διαβατήριο, να παίξει στην Εθνική. Ναι, και να παίζει και στο ΠΑΟΚ ως Έλληνας. Θα γίνουν οι ενέργειες, δεν μπορούν να τελειώσουν οι ενέργειες σε ένα μήνα και σε δύο. Δηλαδή ο Χατσερίδης μπορεί να παίξει ως Έλληνας από τον Ιανουάριο, για παράδειγμα. Αυτό ισχύει. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. 3.21 το μήνυμα σου δεν διαβάζεται, θεωρείται υβριστικό.
κάτι γράφει γυαλιά σου Λουκά κτλ. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν διαβάζονται. Πάντως ξεκαθαρίσαμε και το τι ισχύει με τους ξένους κάρους των 23 και τα δικαιώματα των ομάδων, όπως και τις υποχρεώσεις των ομάδων, μια και δεν μπορούν να χρησιμοποιούν πάνω από 5. Πάμε στην Ελένη Τιμπούντου για ό,τι άλλο έχει συγκεντρώσει για τον ποδοσφαιριστή, κάποιες τοποθετήσεις, κάποια άλλα στοιχεία και ό,τι άλλο υπάρχει γύρω από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ σήμερα. Ελένη, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι ο Λέος Ζαμπά μας έχει απασχολήσει τις τελευταίες ώρες τουλάχιστον, ψάχνοντας και ψαχνίζοντας για το παρελθόν του. Είναι ένας παίκτης, ο νεότερος, ο οποίος πήρε την απόφαση να μετακομίσει από την Βραζιλία στο πρωτάθλημα της Ρωσίας. Ήταν ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε πέρσι. Μετακόμισε μόνος του, χωρίς την οικογένειά του, οπότε όπως και ο ίδιος είπε σε μια συνέντευξη, ήταν λίγο δύσκολο για εκείνον το πρώτο διάστημα, αλλά θεωρώ ότι βρίσκομαι στον σωστό δρόμο. Μάλιστα πριν από μερικούς μήνες βρέθηκε στο top 5 των ποδοσφαιριστών της Ρωσίας λόγω απόδοσης και εμφανίσεων και μάλιστα φάνηκε ότι η Zenit και η CSKA τον είχαν βάλει στο στόχαστρό τους. Ο ίδιος απάντησε σε σχετική συνέντευξη για το ενδιαφέρον από τις ομάδες της Ρωσίας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι και εγώ τα διαβάζω στον τύπο, έφτασαν φήμες και για Arsenal και Milan στα αυτιά μου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω τίποτα επίσημο στα χέρια μου. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δω και να το δει και ο μάνατζέρ μου και να το συζητήσουμε παρέα και από εκεί και πέρα να μην βιαστούμε, να μην πάρουμε κανένα ρίσκο και να μείνω προσιλωμένος και συγκεντρωμένος στους στόχους μου. Ρωτήθηκε από τους συμπατριώτες του για το ποια είναι η θέση του, που ακριβώς παίζει. Λέει ότι γενικά παίζω στην αριστερή πλευρά, αλλά έχω αγωνιστεί και ως φορ. Γενικά μου αρέσει να έχω μία ελευθερία μέσα στην ομάδα, μία ελευθερία κινήσεων κυρίως πίσω από τον φορ. Παίζουμε σε ένα σύστημα 3-4-3 και πρέπει να σκοράρω πολύ λιγότερο από τη Βραζιλία. Έτσι πιο ρόλος του πιο συγκεκριμένος στην Ρωσία συγκριτικά με τη Βραζιλία που είχε ένα πιο ελεύθερο ρόλο στην επίθεση εκεί που αγωνίστηκε και ως φορ. Λέω Ζαμπά, έτσι ακριβώς, κόλλησα. Μα το λέμε Λέο Σκέτ, έτσι. Τάφμι Λέω βάζει μπροστά μου. Ναι. Γάμα βάζει. Στο Γιαμπά πήγα, στο Γιαμπά πήγα η αλήθεια βάζεις, είναι. Ναι. Στο Ζαμπά όχι. Ο Λέο Ζαμπά, ο οποίος τον Αύγουστο γίνεται 20 ετών, έτσι. Μιλάει βεβαίως και για την ενσωμάτωσή του στην Ρωσία, για το πόσο δύσκολο ήταν να ζει σε μια περιοχή, σε μια χώρα που είχε πόλεμο, που είχε δύσκολες συνθήκες, mm-hmm. για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν, ακόμη και το γυμναστήριο λέει που πηγαίνω είναι μόνο για άντρες, αλλά εντάξει μπορώ να παίρνω το αεροπλάνο. Αυτό είναι δύσκολο, αυτό πράγματι. Ναι, το γεγονός ότι υπάρχει διακοπή το χειμώνα για την προετοιμασία των ομάδων, ότι η θερμοκρασία είναι μείον 10 βαθμούς, ότι είναι μακριά η οικογένειά του και άλλα έτσι πολλά και διάφορα. Γενικώς δεν έχει πολλά, δεν είναι από τους ανθρώπους, μιλώντας και με Ρώσους έτσι δημοσιογράφους, που είναι, όπως ανέφερε συγκεκριμένα, είναι μια δύσκολη κατηγορία αυτή των Βραζιλιάνων που έρχονται στην Ρωσία, γιατί δεν ξέρουν ούτε τη γλώσσα, αλλά ούτε και αγγλικά, οπότε δεν έχουν έτσι πολλές παρτίδες και γενικώς δεν είναι εύκολη η προσέγγιση τους από πλευράς δημοσιογράφων. Και μια τέτοια περίπτωση βέβαια είναι και ο Λέω Ζαμπά. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Ναι. Εντάξει, Εθνική Βασιλεία σε παίζει, εντάξει, και όχι μία συμμετοχή. Πόσες έχει, 15? 11. 11? Mm-hmm. Έχει 11 συμμετοχές στην Εθνική Ελπίδα της Βασιλείας. Όπως και να έχει, δεν είναι κάποιος που τον πετάξαν μέσα για να κάνουν μανατζερική και γιατί τα κάνουν αυτά οι Βραζιλιάνοι που κάνουν δύο συμμετοχές και όλα καλά. Ήταν στέλεχος τουλάχιστον δύο σεζόν είναι 11 συμμετοχές. Πόσα παιχνίδια παίζουν οι Ελπίδων? Δύο σεζόν τις είχε, ναι. Πάντως, διαβάζοντας έτσι και συνεντεύξεις πριν από ένα μήνα, έμοιαζε απόλυτα ικανοποιημένος από την ζωή στη Ρωσία.
Σαφώς υπήρχαν διάφορες μεταγραφικές σιρήνες που έφταναν και στα δικά του αυτιά, αλλά όπως ο ίδιος τόνιζε χωρίς να ανοίγει περαιτέρω τη συζήτηση, είναι κάτι το οποίο θα συζητήσει με τον ατζέντη του και κατόπιν θα αποφασίσει. Τον προανήγγειλε, μπορούμε να πούμε, χθες ο Γιώργος Σαββίδης, μιλώντας για, κάνοντας λόγο μάλιστα για ένα μεγάλο ταλέντο από την Βραζιλία και τελικά το όνομά του είναι Λέο Ζαμπά. Έχουμε κάτι άλλο γύρω του ποδοσφαιρικού ομάδα που δεν αναφέραμε? Δεν ξέρω αν θέλετε για να... Για το Λουτσέσκο είναι ένα θέμα. Αυτό ακριβώς εκεί πήγα να πω. Να σταθώ ότι βρίσκεται σε μία λίστα με τους 5 πιο ακριβοπληρωμένους Ρουμάνους προπονητές. Είναι οικογενειακή υπόθεση σχετική λίστα, γιατί στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Μίρτσα Λουτσέσκου, που αμείβεται με 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από την τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, και στην πέμπτη θέση, την πεντάδα δηλαδή, συμπληρώνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ με 500.000, όπως τουλάχιστον σημειώνουν οι Ρουμάνοι, ετησίως από τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά βεβαίως με αφορμή την συμφωνία του Πετρέσκου, του Νταν Πετρέσκου, με την Γκουιζού Φενφέγκ, η οποία θα του, ούτε λίγο ούτε πολύ, του προσφέρει 5 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση, έτσι. Και με αφορμή λοιπόν αυτή την πρόταση και αυτό το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, γίνεται μία αναφορά στους πιο ακριβοπληρωμένους Ρουμάνους. Δεν ξέρω και ένα τελευταίο θέμα για τον Ζαμπά, που βρέθηκε τώρα και αφορά την ταχύτητά του. Είναι εντυπωσιακό. Κάνε τη μετάφραση. Κάνε τη μετάφραση λίγο. Ότι είναι ο τρίτος πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Λέει ο πρώην της Κορίνθια. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα. Λέω Ζαμπά. Να σου δώσω ένα λεπτό. Ναι. Ωραία. Σου δίνω ένα λεπτό να κάνεις τη μετάφραση, γιατί βρέθηκε ένα ακόμα ρεπορτάζ που είναι... Εντάξει, απίστευτο. Η αλήθεια είναι ότι στα βίντεο που βλέπαμε προηγουμένως έχει τις φάσεις από τη στιγμή που υποδέχεται την μπάλα και κάνει την κούρσα μέχρι να επιχειρήσει το σούτ ή οτιδήποτε στα πόσα δευτερόλεπτα. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος. Και όχι ο κοντός ο... Είναι 80. Ο Λάμπρου, ξέρω εγώ, ποιος να πούμε ένα παράδειγμα. Βίρινι. Λοιπόν, ναι, έχει και όγκο. Ναι, όντως είναι ο τρίτος και μπροστά του λέει είναι ο Γκάρεθ Μπέιλ. Ναι, με βάση ποιες μετρήσεις, τι αναφέρει? Λοιπόν, υπάρχει συγκεκριμένο παιχνίδι, αναλόγως τα παιχνίδια. Βγαίνουν τα παιχνίδια και γίνονται σύγκριση. Σε παιχνίδι στην Ροστόφ, ναι, έφτασε στο top της ταχύτητάς του μία επίδοση που τον κατατάσσει στην τρίτη θέση των πιο γρήγορων ποδοσφαιριστών στον κόσμο. Ναι. Έπιασε, λέει, ταχύτητα 36 χιλιόμετρα... Ανά ώρα. Ναι, ανά ώρα. 36 χιλιόμετρα ανά ώρα πιάνει ένα τσιτάχ. Το οποίο λέει το συγκεκριμένο στατιστικό. Όχι, είναι, παραπάνω είναι. Τι λε? Παραπάνω είναι. Εκείνο. Τι είναι, σοβαρά μιλά? Εντάξει, α το φουσκώσουμε. Ο Γκάρεθ Μπέιλ είναι ο πρώτο σε σπριντ που έχει καταγραφεί, ναι, έτσι. Και μάλιστα άφησε πίσω του, λέει, τον Ομπαμεγιάνγκ τη Μπορούσια και αρκετού παίκτε όπω ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ. Ποιο Μέση. Ποιο Μέση τώρα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Λοιπόν, έχει και δηλώσεις του. Δώστε μου έτσι μισό λεπτό να τις ανοίξω. Τι, το για την, επίδοσή του αυτή που κατάφερε. Λοιπόν, ήταν, λέει, μια αντεπίθεση. Μιλάει για τη συγκεκριμένη φάση εκεί που καταγράφηκε το ρεκόρ του. Βγήκαμε από την... ήταν μια αντεπίθεση για μας. Πέρασα τον πρώτο ποδοσφαιριστή, χτύπησα την μπάλα, κατάφερα... Ναι, λέει, περιγράφει τη φάση πώς σημείωσε τη συγκεκριμένη επίδοση. Μάλιστα. Εντάξει, είναι λοιπόν... Έχω ένα φίλο που μου λέει ότι ο Λάμπρου είναι 1,82. Καλά, εντάξει. Ο Λάμπρου 1,82, όχι. Άρα η Ελένη είναι 1,83. Ελένη. Και παραπάνω. Ο συγκεκριμένος πάντως δεν είναι πολύ ψηλός. 1,78 κάπου τον πήρε το μάτι. Ναι, ψηλώνει ακόμα. Τώρα είναι 82 τουλάχιστον. Κοίταξε, στα 20 οι άντρες ψηλώνουν ακόμη. Δεν ψηλώνουν, δεν παίρνουν λίγο ακόμη. Τι να σου πω, δεν ξέρω από άντρες. Οι γυναίκες δεν ψηλώνουν πάντως. Περιμέναμε τίποτα. Ωραία. Σαν κομμωδίνα παραμένανε. Ναι. Όντως, ο άντρας ψηλώνει μέχρι τα 22 καμιά φορά. Να τα λέμε όλα. Μάλιστα. Τι θα παίξει το Μουντιάλ σήμερα, Ελένη? Τι θα παίξω, τα έχω μελετήσει, να δώσω? Ναι, στοίχημα τι δίνει? Λοιπόν, δεν τα θυμάμαι ακριβώς τι δίνει. Περίμενε, στοίχημα, ανοίξτε λοιπόν. Θα σου πω εγώ. 1,72 τον Πορτογάλο, χ
Ακριβές σκορ θέλω να παίξω. Μπορώ να δώσω. Εγώ χθες η Κολομβία μας καθάρισε χθες. Καλά ξεκίνησε. Τέλος πάντων. 3,65 το Χ και Μαρόκο 6,70. Το κοντράρεις το Φερνάντο. Μπορώ να παίξω Πορτογαλία-Μαρόκο 2-1 ακριβές σκορ. Δεν θέλουμε να έρθει 2-1 γιατί έχει βάλει και κόλλο Χριστιάνο. 0-0 μπορείς να το παίξεις. Όχι 0-0, όχι. Ωραία, 2-1. Για δες το μισό 0 πόσο δίνει. 2-1 το θέλω. 2-1, ωραία. Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία 3-0. 3-0 το δίνει το 3-0 στοίχημα. Ακριβές σκορ. 6-50, τίμιο. Ναι. Και Ιράν-Ισπανία. Ιράν-Ισπανία 1-0-2 θα το δώσω. 0-2. Ακριβές σκορ 0-2. 5 φράγκα. Εντάξει. Με ευχαριστείτε αύριο. Ωραία. Έγινε, εμείς παίξαμε. Άσο και over 1,5 Πορτογαλία. Και άσο και over 3,5 Ουρουγουάη. 7 φράγκα απόδοση διάδα. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Yeah. Για να καταλάβουμε αυτό το στοιχείο με το sprint, είναι έτσι σε αγώνα που έχει καταγραφεί, γιατί προφανώς μπορεί να γίνονται και άλλα πράγματα. Το κορυφαίο sprint του Ζαμπά ήταν 35,17 χιλιόμετρα. Στο Champions League φέτος, όπως έκανε γνωστό η UEFA επίσημα, τα κορυφαία sprint τα έχουν καταγράψει ο Ντεμπελέ της Μπαρτσελόνα και ο Γόκερ 33,3. Και ο Ράσφορντ 33,5 και ο Σαλάχ 33,8. Του Ζαμπά και τα γραφή 35,17. Δεν τους βλέπει. Τους αφήνει πίσω. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, όταν μιλάμε για κορυφαίες επιδόσεις παγκοσμίως και αυτό έχει γίνει θέμα και έχει καταγραφεί. Ταχύτητα. Είναι και πιτσιρικάς, 20 χρονών. Ο Βιερίνια πότε τελειοποιήθηκε ως ποδοσφαιριστής? Θυμάσαι τότε που δούλευε μόνο το αριστερό? Ναι, στη μια προετοιμασία, τη δεύτερη προετοιμασία ήταν. Το 10. Και, ναι. Και τώρα το αριστερό δεν καταλαβαίνεις ποιο είναι το καλό. Αριστερό ή δεξί. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία, τα πρώτα ας πούμε, για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον συγκεκριμένο Βραζιλιάνο. Ηλικία, διαβατήρια, ταχύτητες, στοιχεία, οικονομικά κτλ. Τον περιμένουμε για να δούμε τι άλλο θα αποφασίσει ο ΠΑΟΚ με τα γραφικά για αυτές τις θέσεις. Με την είδηση ότι στην Ρωσία αγνοείται Μεξικανός φύλαθλος που πήγε για το Μουντιάλ και τελευταία φορά εθεάθη με μια άγνωστη Ρωσίδα, θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Μας έχει συμβεί δεκάδες φορές, Δημήτρη μου. Δεν είναι. Θα εμφανιστεί ο άνθρωπος. Δεν είναι κάτι. Ας μην ανησυχούν οι δικοί του. Η δικιά του να μην ανησυχεί και αυτή, γιατί ό,τι συμβαίνει εκεί, μένει εκεί. Στο ευρωπαϊκό Las Vegas. Ωραία πράγματα. Τι ιστορίες μας έχουν πει από εκεί, Δημήτρη. Όπως και οι εικόνες. Έχω ένα γνωστό. Μου έχει πει πάρα πολλές ιστορίες από εκεί. Από Ρωσία ή από Ουκρανία ή το ίδιο? Εντάξει, στην ψυχή μας πάντα θα υπάρχει η αίσθηση εδώ. Όχι ακριβώς. Τι? Έσω σου δω ήταν και το Καζακστάν. Στο Καζακστάν ήταν λίγο ωραίο, ήταν μίξη Κινέζο-Ρωσίδες. Δυνατό φίλε. Και θα συζητάς με τη φρόσο αυτά? Όχι, σένα περιμένω να μας τα πεις. Όπως και η εικόνα των Σενεγαλέζων να καθαρίζουν την κερκίδα, ήταν πολύ ωραία. Σοβαρά μιλάς, δεν το είδα αυτό. Να το. Ένας Σενεγαλέζος ο οποίος έχει γονατίσει και μαζεύει τα σκουπίδια που άφησαν στην κερκίδα τους. Το κάνανε και οι Ιάπωνες και οι Σενεγαλέζοι. Σε ένα επιστημονικής φαντασίας το κάνει ένας Έλληνας. Ποτέ. Αυτά από εμάς και σήμερα. Το δίωρο του Ζαμπά βεβαίως, έτσι όπως πήγε η εκπομπή, λογικά και φυσιολογικά μετά από αυτή την εξέλιξη. Από εμάς ευχές για καλό μεσημέρι, συνέχεια με φουλ επίθεση εδώ στο Λίμπερο.